Να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σιτιχάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε καλημέρα, Σιτιχάκη. Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές. Ναι. Κύριε Σιτιχάκη, να ξεκινήσουμε από αυτό το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς και θα ήθελα το σχόλιο σας. Είδαμε και νωρίτερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Κουτσούμπα στον Αντένα, ο οποίος χαρακτηρίζει εμπεγμό το καλάθι του νοικοκυριού. Και η ερώτηση είναι η εξής: τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να μειωθούν τιμές σε μια περίοδο που σύμφωνα με την κυβέρνηση πάντα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από εξωτερικούς παράγοντες, από τις διεθνείς αγορές, πολύ αυξημένες τιμές στην ενέργεια, στα κόστη μεταφοράς. Όλο αυτό πιέζει την αγορά και εκ των πραγμάτων αυτό μετακυλείται στους καταναλωτές. Τι θα μπορούσε διαφορετικό να συμβεί. Πολλά θα μπορούσαν να συμβούν, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, εξαρτάται από ποια σκοπιά θα το δει ο καθένας. Αν το βλέπεις από τη σκοπιά της ενίσχυσης των ενεργειακών ομίλων, των εμπορικών ομίλων, προφανώς θα καταλήξεις στο καλάθι της νοικοκυράς, ένα ομό και απροκάλυπτο εμπεγμό από την πλευρά της κυβέρνησης και θα καταλήξεις και στην ενεργειακή φτώχεια προκειμένου να εξυπηρετήσεις τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Κύριε Σιτιχάκη, γιατί της ελευθερούς ενέργειας. Γιατί είναι εμπεγμός, τι περιμέναμε να γίνει και τι έγινε. Με το καλάθι του εγώ μιλάμε τώρα ότι τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν πραγματικά από αυτό το καθηγισμό αυξήσεων στις τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής. Εδώ οι αυξήσεις αυτές στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια έχουν οδηγήσει σε απώλειες αγοραστικής δύναμης έως και 40%. Ναι, με βάση το καλάθι της νοικοκυράς θα ισοφαρίσει αυτές τις απώλειες. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ένας ομός, ένας απροκάλυπτος εμπεγμός αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Και στην πραγματικότητα τι κάνει, πασάρει τις εβδομαδιαίες προσφορές που ούτως ή άλλως έχουν τα σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο δεν θα πουλούνται φθηνότερα τα προϊόντα του καλαθιού, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα στα σούπερ μάρκετ, στους επιχειρηματίες δηλαδή, να ξεστοκάρουν προϊόντα. Αφού μέσα σε αυτά τα προϊόντα μπορούν να εντάξουν προϊόντα πέρα από τα 51 που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Αν μιλάμε για πραγματική ανακούφιση από την σκοπιά των συμφερόντων, να το πω έτσι, των λαϊκών οικοκυριών για να πάρουν μια πραγματική στοιχειώδη ανακούφιση, δεν θα τους λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μια στοιχειώδη ανακούφιση είναι να υπάρξει πρώτον ουσιαστική αύξηση σε μισθούς και συντάξεις. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και στην ενέργεια και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες μορφές πηγών ενέργειας. Και όχι αυτή η μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Που σημαίνει ότι θα αξιοποιήσεις και το Δικνύτη, θα αξιοποιήσεις και την γεωθερμία, θα αξιοποιήσεις προφανώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΚΚΕ ποτέ δεν δαιμονοποίησε τις πολλαπλές μορφές ενέργειας που έχει ενέργεια, έχουμε αυτή την ευλογία στον τόπο μας, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε. Τι είναι αυτό που εμποδίζει? Είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο όνομα της απεξάρτησης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας κτλ. Προσανατολίζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό βλέπουμε και έχει γεμίσει όλη τη χώρα με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Με ό,τι συνέπειες αυτό θα έχει, που οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια για το λαό το δικό μας ή για όλους τους λαούς της Ευρώπης εδώ που τα λέμε. Να πάμε στη ρίζα του κακού όμως. Η ρίζα του κακού είναι τα ακριβά καύσιμα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνηση και μάλιστα σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Χρήστο τον Παγώνη εδώ στο στούντιο ότι τις τελευταίες ημέρες ξαφνικά έχουμε μία μείωση σταδιακή της τιμής του πετρελαίου κίνησης, το οποίο πλέον επιστρέφει στα επίπεδα της αμόλυβδης και σε κάποια πρατήρια και λίγο κάτω από την αμόλυβδη, έβλεπα σήμερα το πρωί, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν 15-20 λεπτά πάνω από την αμόλυβδη μεζίνη, και από την άλλη πλευρά έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές του οποίου είναι πάρα πολύ υψηλές. Θα έλεγε δηλαδή κανείς ότι δικαιολογούνται, έχουν άλωθη, πείτε το έτσι, οι επιχειρήσεις των ειδών πρώτης ανάγκης να πούνε: εγώ δεν βγαίνω, εγώ πληρώνω πολύ ακριβότερο ρεύμα, πληρώνω πολύ ακριβότερες μεταφορές και εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Πώς θα χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού, πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε
stop στις τιμές, στην αύξηση των τιμών στα δηληστήρια αφενός και αφετέρου στις εταιρείες ρεύματος. Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ γι' αυτό? Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η στρατηγική επιλογή απελευθέρωσης της ενέργειας, που γι' αυτό το έγκλημα ευθύνεται τόσο η Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση σήμερα και διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση και έχουμε αυτές τις συνέπειες τις οποίες βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και αντίστοιχες συνέπειες έχουμε και με τις επιλογές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του, διότι να μην ξεχνάμε ότι η απελευθέρωση της ενέργειας έχει πολύ συγκεκριμένα συστατικά. Και ένα από αυτά τα συστατικά, χρηματιστήριο ενέργειας. Από τη στιγμή που μπαίνει στο χρηματιστήριο της ενέργειας, σημαίνει ότι το βασικό κριτήριο είναι το πώς η παροχή, αλλά και η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ πλέον δεν είναι κανένας κρατικός φορέας, εδώ που τα λέμε έτσι, για να μιλάμε με ειλικρίνεια. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι πώς θα αποκομίσουν όσο γίνεται περισσότερα κέρδη. Γιατί βασικό χαρακτηριστικό επιβίωση των μεγάλων επιχειρήσεων είναι το κέρδος. Πού θα μετακυλιστεί το κέρδος? Θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν, το να διεκδικεί σήμερα ρεύμα φτηνό για το λαό, που δεν θα ξεφαγιάζουν οι πολλοί για να ζεσταίνονται τα κέρδη των λίγων, σημαίνει ότι πρέπει να πεις ένα μεγάλο όχι στην απελευθέρωση της ενέργειας. Σημαίνει ότι πρέπει να πεις ένα μεγάλο όχι στο χρηματιστήριο ενέργειας, στην απελευθέρωση κτλ. Να καταργηθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα, όπως και το εμπόριο ρήπων. Άρα λοιπόν υπάρχει δρόμος, υπάρχει διέξοδος. Από τη στιγμή όμως που θεωρείται μονόδρομος αυτή η επιλογή για όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά με την απελευθέρωση της ενέργειας που οδηγούν στην ενεργειακή φτώχεια, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς είναι ένα διέξοδο όλη αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν εξαρτάται, γι' αυτό επανέρχομαι στην αρχή και σας λέω, από ποια σκοπιά θα το δει κανένας? Αν το δει από τη σκοπιά των συμφερόντων της λαϊκής οικογένειας, της εργατικής τάξης, του φτωχού αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου, που σήμερα καταδυναστεύεται από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, προφανώς θα ακολουθήσει σε ένα διαφορετικό δρόμο επιλογής. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία 9 του Νοεμβρίου, που είναι μεγάλη ενεργειακή κινητοποίηση, να δείξει ο λαός τα δόντια του. Να δείξει ότι δεν μπορεί να υποταχθεί, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη φτώχεια, με την ανεργία, με την εξαθλίωση. Προφανώς αυτό, ξέρετε, θα ήταν το επόμενο που θα σας ρώταγα. Σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, που είναι τόσο πολύ αρνητικό για την οικονομία των οικοκυριών, για ποιο λόγο, πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις? Δεν βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη πίεση από την πλευρά των πολιτών προς την κυβέρνηση, πρωτίστως βεβαίως, και γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Κάστε, θυμός και αγανάκτηση υπάρχει. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε αυτό να παίρνει μία μαζική έτσι εικόνα, μία μαζική έκφραση, και να έχουμε αντιδράσεις από τους πολίτες οργανωμένες, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, άλλες φορές στο παρελθόν σε καταστάσεις που ήταν λιγότερο πιεστικές, ήταν διαφορετικά, πολύ πιο δυναμικά τα πράγματα, πολύ πιο δυναμικές οι εκδηλώσεις από την πλευρά των πολιτών. Ισχύει αυτό που λέτε, ότι κατά το παρελθόν ήταν πολύ πιο δυναμικές οι αντιδράσεις. Θα έλεγα όμως ότι οποιαδήποτε σύγκριση με το παρελθόν μπορεί να μας οδηγήσει και σε λάθος εκτιμήσεις. Διότι προφανώς τα παλιά χρόνια είχες ένα ισχυρό ρωμαλαίο εργατικό λαϊκό κίνημα, είχε καταρχήν ένα αντίπαλο δέος στη Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά, με ό,τι αυτό συνεπάγονταν, έτσι, για τις κατακτήσεις των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ένα μεγάλο αποκούμπι. Σήμερα δεν το έχεις αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Άρα λοιπόν η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη, επανάκτηση, να το πω έτσι, ενός ρωμαλαίου εργατικού λαϊκού κινήματος είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις? Βεβαίως και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Καταρχήν υπάρχουν πολλά δείγματα γραφής ότι αναπτύσσεται κίνημα και με κατακτήσεις μάλιστα. Θα σας αναφέρω τα παραδείγματα των εργαζομένων στην Κόσκο, στην eFood,
στους Δελιβεράδες δηλαδή, ναι, ναι. Σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους που μάχονται πραγματικά οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέτοια νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι πραγματικά μπορεί αυτός ο τιμός και αυτή η αγανάκτηση να μετατραπεί σε δύναμη. Και αυτό είναι και το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ. Και όσοι έχουν μπει σε μια λογική εκλογολογίας και τα λοιπά, που σημαίνει ότι παιδιά αναμείνατε, διότι θα γίνουν εκλογές σε λίγο και θα έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση η οποία ως διαμαγεία θα σας λύσει τα προβλήματα, είναι ό,τι χειρότερο. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να υπακούσει σε αυτά τα κελεύσματα της αναμονής. Πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Άλλωστε, αντίστοιχες αντιδράσεις έχουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε ότι η ανάπτυξη ενός ρωμαλαίου εργατικού λαϊκού κινήματος θα δείτε ότι θα αγκαλιάσει και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα υπάρξει ενίο συντονισμός και αλληλεγγύη. Θα μου πείτε, βιάζεστε. Όχι, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει σήμερα ο εργαζόμενος. Και από αυτή την άποψη είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι διότι ο ΚΚΕ μπορεί να καθοδηγήσει πολιτικά ιδεολογικά ένα τέτοιο κίνημα και πραγματικά να αμφισβητηθεί σήμερα την κυρίαρχη πολιτική που είτε εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο φιλελεύθερος ή σοσιαλδημοκρατικές αντιλήψεις, και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο και θα έλεγα και ανατροπής αυτού του συστήματος που ζούμε. Και είναι όσο ποτέ άλλωστε επίκαιρο το μήνυμα: ο σοσιαλισμός είναι η πραγματικότητα της εποχής μας. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει η πραγματικότητα της εποχής μας. Κύριε Σιντεκάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.